ή δυσκολεύει το να είσαι και με έναν άνθρωπο. Αναλόγως πάντα ο ποιος γάμος. Ο δικός σου γάμος βοηθάει. Ο δικός μου γάμος είναι ένα δείχτη προστασίας για μένα. Είναι ένα μαγικό έτσι δείχτη που δεν είναι δείχτη που σε πνίγει, σαν το τραγουδιού. Είναι ένα δείχτη που με κάνει και νιώθω μια αίσθηση ασφάλειας. Μετά από τόσα χρόνια που είσαι με έναν άνθρωπο, η σχέση πώς γίνεται? Είναι πια, είναι μόνο ερωτική ή είναι πια συγγένεια? Ναι, μην λέμε πλακίες, ναι. Ερωτικές. Οι ερωτικές σχέσεις ακόμα και σε μία σχέση τελειώνουν. Ναι, ναι. Αυτό σου λέω. Πώς θα κρατήσει, 2-3 χρόνια. Γίνεται βαθιά κατανόηση. Όταν κερδίσει τη βαθιά κατανόηση, να κατανοείς τον άλλον, όχι να... και να μπορείς να τον υπομένεις γιατί τον κατανοείς. Όχι με βάρος, όχι με κάνω, πώς το λένε, ψυχικό και σε ανέχομαι. Ναι, γιατί αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, η κατανόηση είναι και ανοχή απαραίτητα? Εντάξει, κατανοώ, αλλά μπορεί να μην σε ανέχομαι. Εάν φτάσεις στο σημείο να τον κατανοήσεις βαθιά τον άλλον, έχεις κερδίσει αγάπη. Με την αγάπη δεν μπορείς να μην ανεχτείς τον άλλον. Εντάξει, μπορείς να φτάσεις σε όρια να μην είναι συμβατός ο άλλος μαζί σου, αλλά αν δεν φτάσεις σε ακραίες περιπτώσεις, η κατανόηση είναι σημαντικό πράγμα για να πορευτείς τη ζωή σου με κάποιον. Θα μπορούσες να είσαι μόνη σου ή είσαι άνθρωπος που μπορεί να είναι μόνος του? Όχι. Άλλο πράγμα που φοβάμαι. Να είσαι μόνη σου, ε. Κάνω πολλές ασκήσεις τελευταία, έτσι, στο μυαλό μου, ότι απομόνωσης, ότι αγάπησε και λίγο τον εαυτό σου, δηλαδή πέρασε καλά με τον εαυτό σου. Γιατί παλιά δεν πέρναγα καθόλου καλά, έπρεπε βασική προϋπόθεση να είναι να είμαι με κόσμο. Και το απολαμβάνω, έχω ανακαλύψει τη μοναξιά, πολύ ωραίες πλευρές. Τι κάνεις τώρα εσύ μόνος? Διαβάζω, σερφάρω, βλέπω ταινίες, μπορεί να μου πάρει μία σκέψη και 2 ώρες, κάπου να σταματήσω, να σκεφτώ το επόμενο έργο, να διαβάσω μία σκέψη που να με ταξιδέψει πάρα πολύ, να δω μία ταινία. Είδα το Μάστερ πρόσφατα και 2 μέρες αισθανόμουν καλά που ήμουν μόνη μου, γιατί το ανακύκλωνα. Έχεις μείνει ποτέ μόνη σου? Όχι, είναι και λόγω δουλειάς, δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μόνοι μας. Χωρίς... Η ίδια η δουλειά δεν σου επιτρέπει να σε είναι δουλειά που έχει επικοινωνία. Χωρίς άνθρωπο στη ζωή σου δεν έχεις μείνει? Α, χωρίς σύντροφο? Τώρα που το λες, όχι. Όχι. Εσύ έφυγες από τους γονείς σου και παντρεύτηκες. Πόσο χρόνο παντρεύτηκες? 29. Α, όχι. Και μέχρι τότε ζούσες με την οικογένειά σου? Ζούσα με την οικογένειά μου. Εντάξει, όταν... στα φοιτητικά μου ζούσα και με φίλες μου ή ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη μόνη μου. Δεν ήμουνα καλά μακριά από τους δικούς μου. Ήταν άλλη μια εποχή που είχα παχύνει πολύ. Τι σου έλειπε? Η οικογένειά μου. Νιώθεις ότι μετά την ξαναέκανες αυτή την οικογένεια? Δηλαδή κατάφερες να κάνεις αυτό που είχαν φτιάξει οι γονείς σου? Ναι, έχει στιγμές που όταν είμαι μέσα στο σπίτι νιώθω ότι είμαστε μαζί, δεν κοροϊδεύουμε, δεν είναι ο καθένας μόνος του. Αυτό ουσιαστικά είναι το οικογένεια, το είμαι μαζί, φτιάχνω ένα μαζί. Αυτό πώς γίνεται, με ποιο τρόπο? Δεν ξέρω, με πολύ δόσιμο, χωρίς να το πολύ σκεφτείς. Προκύπτει γιατί αγαπάς κάτι πάρα πολύ και αυτό σε κάνει και βλέπεις με κοινά μάτια τα πράγματα. Καμιά φορά δεν σου έχει τύχει να αγαπάς κάτι τόσο πολύ, μπορεί να είναι και δουλειά, μπορεί να είναι περιοδικό, μπορεί να είναι ένα project, που να είσαι μέσα του, να ξέρεις τι θα γίνει το επόμενο λεπτό. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το μαζί. Έχετε γεμίσει το σπίτι με άχρηστα, βαρετά